Αναμφισβήτητα η αγορά των notebooks διατηρεί τα ενία μεταξύ όλων των προϊόντων, ακόμα και στις δύσκολες εποχές. Γι' αυτό το λόγο, στα ράφια των καταστημάτων, οι προτάσεις είναι πολλές και καλύπτουν κάθε ανάγκη και τσέπη. Ειδικά στην κατηγορία των notebooks απλής και γενικής χρήσης, στην οποία ανήκει και το Satellite L650D της Toshiba που δοκιμάσαμε, οι εταιρείες προσπαθούν να διατηρήσουν το κόστος χαμηλό και παράλληλα να προσφέρουν όσο το δυνατό καλύτερα και περισσότερα χαρακτηριστικά. Πάντως, η Toshiba με το συγκεκριμένο notebook δείχνει να τα καταφέρνει καλά. Το L650E απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα προσιτό σε τιμή notebook, κυρίως για εφαρμογές γραφείου και διαδικτυακές λειτουργίες, ενώ δεν θέλουν να περιοριστούν στη μικρή οθόνη ενός netbook. Επίσης, το L650D διαθέτει σαφώς καλύτερες επιδόσεις σε επεξεργαστική ισχύ και γραφικά από τα περισσότερα φθηνά netbooks. Δεν θα καταφέρετε να παίξετε τα πιο απαιτητικά παιχνίδια, αλλά μόνο όσα δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις και μάλλον μειώνοντας τα εφέ και τις λεπτομέρειες. Οι τυπικές επιδόσεις του notebook οφείλονται τόσο στο διπύρινο επεξεργαστή γενικής χρήσης Athlon 2 P320 της AMD με συχνότητα λειτουργίας 2,1 GHz, αλλά και στην κάρτα γραφικών Mobility Radeon HD5145 της ATI με μνήμη 512 MB. Σε αντίστοιχα επίπεδα βρίσκεται και ο δίσκος χωρητικότητας 320 GB που λειτουργεί στις 4400 RPM. Άρα, έχετε να κάνετε με ένα καθόλου ισορροπημένο σύστημα που μπορεί να ανταποκριθεί στις περισσότερες εφαρμογές χωρίς κανένα πρόβλημα. Το δικό της ρόλο στην επεξεργαστική ισχύ παίζει η μνήμη των 3 GB που μπορεί να φτάσει στα 8, ενώ οι αποθηκευτικές δυνατότητες πέρα από το δίσκο συμπληρώνονται από ένα DVD writer και έναν αναγνώστη καρτών μνήμης. Για τη σύνδεσή του σε δίκτυο, το L650D διαθέτει δυνατότητες τόσο ενσύρματης Ethernet όσο και ασύρματης Wi-Fi δικτύωσης, με την τελευταία να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα 802.11b, G και N. Σημειώστε επίσης τις τρεις θύρες USB, εκ των οποίων η μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως eSATA, μία θύρα HDMI, μία έξοδο VGA, μια webcam, καθώς και τις σχετικές θύρες ήχου και ηχεία. Επίσης, λόγω των μεγάλων διαστάσεών του, το φορητό σύστημα της Toshiba διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο και μεγάλο touchpad, χαρακτηριστικά που κάνουν την εργασία μαζί του πιο άνετη. Ίσως το καλύτερο στοιχείο ενός L650D να είναι η οθόνη του. Αυτή η οθόνη TFT με οπίσθιο φωτισμό LED, ανάλυση 1366x768 και λόγο πλευρών 16:9, είναι εντυπωσιακά φωτεινή και προσφέρει πολύ ζωντανά χρώματα. Χάρη σε αυτήν κυρίως, το notebook της Toshiba αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο διασκέδασης για παρακολούθηση ταινιών. Ένα άλλο καλό στοιχείο που θα συναντήσετε σε κάθε notebook της Toshiba είναι το συνοδευτικό software. Ελάχιστες εταιρείες δίνουν προσοχή σε αυτό και η Toshiba είναι μία από αυτές. Έτσι και το L650D, εκτός από την 64-bit έκδοση Home Premium το Windows 7, έρχεται και με ένα καλό πακέτο εφαρμογών που προέρχεται από την ίδια την Toshiba. Από τα real-time και bulletin board για άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές, μέχρι το πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπου για την είσοδο κάθε χρήστη, το software θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και εύχριστο. Τις τυπικές επιδόσεις του L650D ακολουθεί η μέτρια αυτονομία των 3,5 ώρων με απλή χρήση, που σε συνδυασμό με το βάρος των 2,5 κιλών, επιτρέπει, αλλά όχι τη συνεχή μεταφορά του συστήματος. Μαζί με όλα αυτά που αναφέραμε, σημειώστε την εγγύηση των 2 ετών και την πολύ καλή τιμή των 569 ευρώ. Σε αυτή την τιμή λοιπόν έχετε ένα notebook γενικής χρήσης με μια μεγάλη και καλή οθόνη, χρήσιμο software, καθώς και όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά των σύγχρονων notebooks. Δείτε το αν αναζητάτε κάτι προσιτό, αλλά δεν θέλετε να εγκλωβιστείτε στη μικρή οθόνη ενός netbook.